Το Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνει πως με το νέο φορολογικό σχέδιο των ακινήτων θα μειωθεί και ο φόρος μεταβίβασης από το 10% στο 3%, πράγμα που θα δώσει όθηση στις αγοροπολισίες και θα επιτρέψει να ξεπεραστεί βαθμιαία η μεγάλη απόσταση από τις αγορές στις αντικειμενικές αξίες. Σε κάποια πράγματα θα φέρει κάποια ανάσα, και ναι και όχι όμως, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα από πίσω. Φυσικά το 3% θα δώσει μια ανάσα σε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες που θέλουν να αγοράσουν κάποια ακίνητα. Και λόγω της υπερβολικής αντικειμενικής αξίας που έχουμε τα τελευταία 5 έτη από τη τιμή την πραγματική της πώλησης αυτή τη στιγμή για να μπορούν να αγοράσουν τα ακίνητα που θέλανε. Εξυπακούεται ότι τα έξοδα τους μπορούν να τα βάλουν και στη τιμή πώλησης μέσα. Δηλαδή ένα ακίνητο αν έκανε 100.000 ευρώ πραγματική αξία και αντικειμενική 200.000 ευρώ, ο φόρος μεταβίβασης ήταν πάνω από 20.000 ευρώ. Οπότε αυτά μπορούν να συμβάλλουν μέσα στην αγορά, στην αξία της αγοράς που θα είναι και θα έχει λιγότερα λειτουργικά έξοδα. Ένα θέμα πάλι είναι ότι με το 3% με αυτό που γίνεται δίνει και, και μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα σε πολλά μεγάλα economic funds, τα οποία τα συγκεκριμένα funds έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι πιέσανε κάπως το Υπουργείο για να κατοικονομίας, για να κατεβάσει από το 10% 10% που ήταν φόρος μεταβίβασης στο 3%. Ένα θέμα είναι ότι πολλές τράπεζες έχουν πάρα πολλά κόκκινα δάνεια, τα οποία θέλουν να τα ξεφορτωθούν και γι' αυτό το λόγο βρήκανε, θεωρώ εγώ από τη δική μου τη μεριά, ότι βρήκανε μια λύση για να μπορέσουν να δώσουν αυτά τα ακίνητα. Φυσικά το καλύτερο θα ήταν να κατέβαιναν οι αντικειμενικές αξίες και όχι τόσο πολύ ο φόρος μεταβίβασης, για τον απλό στο λόγο ότι και για κάποιους ιδιοκτήτες ακινήτων θα είχε πέσει και το χαράτσι, θα είχαν μειωθεί κάποια σημαντικά έξοδα. Αν και με το νέο μέτρο φαίνεται ότι η αγορά θα αναθερμανθεί, σύμφωνα με τον κύριο Δάραξη Σταύρο, ιδιοκτήτη κτηματομεσητικού γραφείου, οι περισσότεροι Έλληνες δεν μπορούν πλέον να αγοράσουν ακίνητα. Και το νέο μέτρο φαίνεται να ευνοεί τους μεγαλομετόχους. Έτσι θέλει να φαίνεται στον κόσμο, αλλά κατά την άποψή μας δεν είναι έτσι, γιατί πιο πολλοί οι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, πλέον και η μεγαλύτερη τάξη όπως είναι η μεσαία και η μικρή τάξη, δεν μπορούν πλέον να αγοράσουν ακίνητα γιατί, για τον απλούστο λόγο ότι μία έχουμε την εφορία, μία έχουμε το ΦΑΠ, μία έχουμε το τάξεις, μία έχουμε τα χαράτσια, οπότε καταλαβαίνετε δεν αξίζει να αγοράσεις ακίνητο αυτή την εποχή. Και θα έρθουν κάποιοι μεγαλομέτοχοι για να κάνουν μαζικές αγορές για τα ακίνητα. Θα κινηθεί όμως η αγορά. Κάπως. Αν και οι τιμές των ακινήτων έχουν πέσει, σε σημαντικό βαθμό έχουν περιοριστεί οι αγοροπολισίες. Με τα μεσητικά γραφεία να συντηρούνται από τις ενοικιάσεις παρά από τις αγοροπολισίες. Το 98% σχεδόν πουλάει και ένα 2% αγοράζει. Έχουν περιοριστεί πάρα πολύ οι αγοροπολισίες. Πλέον τα πιο πολλά τα γραφεία, τα μεσητικά, συντηρούνται από ενοικιάσεις, μισθώσεις ακινήτων και διαχείριση ακινήτων, παρά σε αγοροπολισίες. Οι αγοροπολισίες έχουν πέσει κατά 80-90% εδώ και 3 χρόνια. Και το μεγαλύτερο ποσοστό πουλάει γιατί δεν μπορεί να αντέξει να πληρώνει άλλο το ακίνητο. Πλέον το πληρώνει και δεν του φέρνει εισόδημα. Κάποιοι μεζονέτες στην περιοχή της Κατερίνης, στις επεκτάσεις κυρίως που είναι καινούργιες επεκτάσεις, οι αξίες τους πριν 3-4 χρόνια ήταν από 220.000 ευρώ και πάνω, 250-270.000 ευρώ για μια μεσονέτα 150 τετραγωνικά μέτρα με 200 μέτρα γης. Σημερινή αξία που τα ζητάνε γύρω στις 160.000 ευρώ με 170, αλλά και πραγματικές τιμές πώλησης είναι πάλι πολύ πιο κάτω που γίνονται και καμία σχέση πάλι με την αντικειμενική αξία δεν έχει. Όσον αφορά τα διαμερίσματα, κάποια διαμερίσματα τα πουλούσαμε πριν 3-4 χρόνια στις 120, ένα διάρρη 90 τετραγωνικά, στην Κατερίνη πάλι, μιλάμε για την πόλη της Κατερίνης. Τα πουλούσαμε περίπου σε 120-130.000 ευρώ και φέτος μπορεί να βρεις καινούριο διάρρη με 65.000 ευρώ.